Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Βρισκόμαστε στο στούντιο του CNN Greece με τον κύριο Λεωνίδα Σπυρόπουλο, Γενικό Διευθυντή του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρίτων. Καλημέρα κύριε Σπυρόπουλε, και θα ήθελα να ξεκινήσω με μια ερώτηση που έχει να κάνει με την επισκεψιμότητα στο Χιονοδρομικό Κέντρο το οποίο διευθύνεται. Πώς πάμε φέτος από τουριστική κίνηση? Καλημέρα σας, καλό χειμώνα να έχουμε. Η επισκεψιμότητα κατά τη διάρκεια μιας σημερινής περίοδου είναι περί τα 55.000 εισιτήρια χιονοδρόμων και ανθρώπων που κάνουν χρήση των αναβατήρων και περί τα 100 με 150.000 άτομα επισκεπτών που κάνουν χρήση των υπόλοιπων εγκαταστάσεων του χιονοδρομικού κέντρου. Αυτό είναι ένα καλό νούμερο για το πώς εξελίσσεται η κίνηση τα τελευταία χρόνια? Κοιτάξτε, η κίνηση σχέση με τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι εξαρτάται καθαρά από τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν και τις υφιστάμενες συνθήκες χιονιού, ποσότητας χιονιού που έχουμε και ποιότητα στο χιονοδρομικό. Οι δείκτες που έχουμε από την περσινή χρονιά είναι το ότι στις καλές ημέρες είχαμε αυξημένη κίνηση επισκεψιμότητας. Δηλαδή είχαμε πολύ καλά και πολύ θετικά στοιχεία. Ο κόσμος ψάχνει διέξοδο, ψάχνει πλέον η καθημερινότητα του είναι πολύ δύσκολη και ψάχνει εύκολη και γρήγορη διέξοδο στην αδρεναλίνη θα έλεγα και στη φύση. Μιλήσατε για τη χιονόπτωση που τα τελευταία χρόνια είναι μειωμένη. Έχουμε την εντύπωση ότι τα τελευταία χρόνια ο χειμώνας διαρκεί λιγότερο, ισχύει κάτι τέτοιο? Και αν ναι, τι προβλήματα σας δημιουργεί αυτό? Καταρχήν, χιονοδρομικό χωρίς χιόνι είναι beach bar χωρίς θάλασσα. Όπως καταλαβαίνετε, δηλαδή αν δεν έχουμε χιόνι δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε πρακτικά. Δεν μπορούμε να δουλέψουμε αναβατήρες μας, δεν μπορούμε να στρώσουμε τις πίστες μας, δεν μπορούμε να προσφέρουμε στον κόσμο τον λόγο που υπάρχουμε. Από εκεί και πέρα, η περσινή χρονιά ήταν μια χρονιά αρκετά κακή, δηλαδή το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρίτων είχε 34 μέρες λειτουργίας με μέσο όρο 90. Αλλά είναι κάτι το οποίο έχει μια επαναληψιμότητα δεκαετίας. Είχε συμβεί και το 2007, κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και το 97. Εγώ θεωρώ ότι δεν μπορεί να είναι τόσο άμεση η κλιματική αλλαγή και να έχει τόσο γρήγορες συνέπειες στους χειμώνες μας, γιατί αν αυτό συμβαίνει μέσα σε 2 χρόνια και γενικότερα πάμε από το κακό στο χειρότερο, σε 10 χρόνια τι θα γίνει? Πέρα από τις κλιματικές συνθήκες και τα προβλήματα που αυτές σας προκαλούν όταν είναι καλές για εμάς, κακές για εσάς, τι άλλα προβλήματα αντιμετωπίζετε στο χιονοδρομικό σας κέντρο? Ποια είναι τα άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως επιχείρηση? Γενικότερα, δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε άλλα προβλήματα σαν επιχείρηση, για να είμαι ειλικρινής. Το βασικότερο πρόβλημά μας είναι το ότι ουσιαστικά ενώ είμαστε μια επιχείρηση, που είμαστε ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ, Οργανισμού Τοπικούς Αυτοδιοίκησης, το βασικότερο μας πρόβλημα είναι το ότι προσπαθούμε να λειτουργήσουμε καθαρά με το τζίρο μας, με τα εσόδα μας. Αυτό από τη μία είναι πολύ ωραίο γιατί το χιονοδρομικό λειτουργεί σαν να δούλευε μια ιδιωτική εταιρεία και είναι βιώσιμο. Από την άλλη, σε μια κακή σεζόν, αν δεν μπορέσει να έχει τζίρο λόγω του ότι δεν έχει χιόνι, αυτό μπορεί πιθανόν να σημαίνει πολλά προβλήματα για τη βιωσιμότητά του. Έχετε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις από την περιοχή σας και αν είναι σε ποιο επίπεδο, ούτως ώστε να προκύπτουν μεγαλύτερα ωφέλη τόσο για την τοπική κοινωνία, όσο και για τους πελάτες που σας επισκέπτονται? Βεβαίως. Αυτό που έχουμε δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια είναι ένα online booking σύστημα, το οποίο συνδυαστικά μπορείτε να κάνετε online κράτηση από laptop, PDA, από κινητό, από οτιδήποτε, iPad, οποιαδήποτε συσκευή, tablet. Και έχουμε προσφέρουμε ολοκληρωμένα πακέτα λύσεων μαζί με διανυκτέρευση, μαζί με εισιτήριο χιονοδρομίας και μπορείτε να βάλετε έξτρα φαγητό, ενοικίαση. Και η τιμή του ξεκινάει από 30-40 ευρώ. Δηλαδή έχουμε κατεβάσει συνδυαστικά τις τιμές, βάσει διαθεσιμότητας πάντα, έτσι ώστε να μπορεί ο κόσμος να έρθει πολύ οικονομικά και το ίδιο το πακέτο θα μπορεί να το πάρει και με 2 δόσεις, να καταλάβετε, μισθωτική. Δηλαδή πλέον για κάποιος να έρθει να κάνει κάποια μέρα σκι στα Καλάβρητα, μια καθημερινή, να κοιμηθεί το βράδυ, να φάει το πρωινό του, το κοστίζει πλέον 40 ευρώ και μπορεί να το πληρώσει 20 ευρώ τον επόμενο μήνα και 20 το μεθεπόμενο με την αποπληρωμή της μισθωτικής του. Οι Έλληνες είναι εξοικειωμένοι με το χειμερινό τουρισμό, κύριε Σπυρόπουλα? Εγώ θεωρώ πως είναι αρκετά εξοικειωμένοι δεδομένου του που βρισκόμαστε. Δεδομένου του ότι είμαστε στο νοτιότερο σημείο της Ευρώπης, δεδομένου του ότι έχουμε πάρα πολύ θάλασσα γύρω μας. Οι Έλληνες νομίζω είναι εξοικειωμένοι με τις 4 εποχές της Ελλάδας. Και τις αγαπάνε και τις αποζητούν.
Και αυτό φαίνεται και στην επισκεψιμότητά μας. Σχετικά με την επισκεψιμότητα του χιονοδρομικού των Καλαβρίτων, το Καλαβρίτων έχει είναι το νούμερο 2 σε επισκεψιμότητα και σε εισιτήρια στην Ελλάδα. Από τα 21 χιονοδρομικά της Ελλάδας που έχουμε. Θα μπορούσε η Ελλάδα να προσελκύσει τουρισμό από το εξωτερικό αποκλειστικά για την χειμερινή περίοδο? Ξέρουμε ότι το καλοκαίρι τα νησιά μας, οι παραθαλάσσιες περιοχές μας είναι σχεδόν πάντοτε γεμάτες. Αλλά το χειμώνα θα μπορούσαμε να έχουμε σταθερά εισροές τουριστών από το εξωτερικό για να περάσουν εδώ τις χειμερινές τους διακοπές? Θα μπορούσε συνδυαστικά με άλλα αξιοθέατα, με μια οργανωμένη τουριστική εκδρομή που θα μπορούσε να προσφέρει και outdoor activities άλλου τύπου, καθώς και sightseeing. Πιθανόν θα μπορούσε βεβαίως. Τώρα τα σχέδια αυτά δεν μπορούν να γίνουν μεμονωμένα. Εμείς έχουμε κάνει αρκετές προσπάθειες και κυνηγάμε εκθέσεις εναλλακτικού τουρισμού και προσφέρουμε οικονομικά πακέτα για να προσελκύσουμε τουρίστες, γιατί είμαστε σε χαμηλότερη οικονομική κλίμακα πακέτου από πολλά που προσφέρονται στο εξωτερικό. Βέβαια, αντίστοιχα και σε ποιότητα χιονιού και ποσότητα χιονιού, γιατί όπως γνωρίζετε είμαστε το νοτιότερο σημείο της Ευρώπης. Αλλά προσφέρουμε άλλα πράγματα όπως σκι με θέα θάλασσα, σκι σε ένα πανέμορφο βουνό, ιστορία του τόπου και πολλές άλλες δραστηριότητες που μπορεί να κάνει κάποιος. Αλλά γενικότερα αυτό θα μπορούσε να δουλέψει συνδυαστικά και με άλλα χιονοδρομικά. Ακόμα και στο εξωτερικό, όταν πάει κάποιος για σκι, πάει σε χιονοδρομικά ακτίνας 200 χιλιόμετρων και γυρίζει μια εβδομάδα και γυρίζει γύρω από αυτά τα χιονοδρομικά, σαν κέντρο. Οπότε συνδυαστικά θα μπορούσε να φτιαχτεί μια πρόταση, άμα υπήρξε μια συνέργεια ανάμεσα μεταξύ των χιονοδρομικών, να προσελκύσουν στοχευμένα κόσμο 7 ημέρου. Εναλλακτικά το χιονοδρομικό κέντρο των Καλαβρίτων κυρίως έχει τουρισμό τριήμερης χιονοδρομίας. Μας παίρνει χειμερινό τουρισμό η Βουλγαρία ή άλλες γειτονικές χώρες? Σαφέστατα και μας παίρνουν η Βουλγαρία τουρισμό, γιατί πολύ απλά ο κόσμος θα πάει στη Βουλγαρία για να βάλει και οικονομικότερη βενζίνη γυρνώντας. Οπότε εμείς προσπαθούμε με τις τιμές και με αυτό το πακέτο που σας είπα, το All Inclusive, που προσφέρουμε και προωθούμε. Και πέραν τούτου, τρέχουμε καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού από το Μάιο μέχρι και σήμερα πάρα πολλές προσφορές. Οικονομικά πακέτα για να μπορεί κάποιος να κάνει πολύ οικονομικά σκι. Και ο στόχος μας είναι να μείνουμε Ελλάδα όσο γίνεται. Βρισκόμαστε κοντά σε αστικά κέντρα και θέλουμε να προσφέρουμε τιμές χαμηλότερες και από τη Βουλγαρία, εφόσον έχουμε χιόνι να κρατήσουμε τον κόσμο να μείνει Ελλάδα. Έχουμε μάθει ότι έχετε ανοίξει καινούργιες πίστες, προσφέρετε δραστηριότητες για παιδιά, προσελκύουν αυτά κόσμο. Περιλαμβάνονται σε ένα επενδυτικό σχέδιο, ίσως το οποίο το έχετε για το επόμενο διάστημα? Τι άλλο ετοιμάζετε? Γενικότερα έχουμε κάνει κινήσεις. Το βουνό, το χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρίτων, ο Χερμός, είναι θεματικό βουνό πλέον. Απευθύνεται σε όλες τις κατηγορίες. Απευθύνεται στο παιδί, με παιδότοπο, με δικό του lift, το οποίο μπορεί το παιδί να ξεκινήσει να μάθει το σκι του με εκπαιδευτή εξειδικευμένο και το παιδί να εγκλιματιστεί ουσιαστικά στη διασκέδαση, στο χιόνι και στο περιβάλλον αυτό. Πέραν τούτου, έχουμε φτιάξει μια καινούργια πίστα αρχαρίων 2,5 χιλιόμετρα. Οπότε έχουμε πιάσει και την κατηγορία του αρχάριου για να βοηθηθεί πιο γρήγορα και να ανέβει ένα επίπεδο πιο πάνω με περισσότερη ασφάλεια. Έχουμε βγάλει μια νέα μαύρη πίστα. Μέχρι σήμερα είχαμε μια μαύρη πίστα στο χιονοδρομικό και φέτος βγάζουμε μια δεύτερη μεγαλύτερη, η οποία βρίσκεται η κορυφή της στα 2330 και βάση της στα 2000 μέτρα, που θεωρητικά θα έχει εγγυημένη ποσότητα χιονιού και θα λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Έχουμε αναβαθμίσει το πάρκο μας. Λέμε θεματικό βουνό γιατί απευθυνόμαστε σε όλες τις ομάδες αθλητών επισκεπτών. Κύριε Σπυρόπουλε, τι σημαίνει για μια περιοχή ένα χιονοδρομικό κέντρο? Ένα χιονοδρομικό κέντρο για μια περιοχή σημαίνει τουριστική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη μιας περιοχής. Το χιονοδρομικό κέντρο, πέραν του τζίρου που μπορεί να κάνει, πολλαπλασιάζει το τζίρο μιας περιοχής κατά τη λειτουργία του. Η επισκεπτικότητα των 150.000 ανθρώπων, όπως μπορεί να τη μεταφράσει κάποιος, με ένα μεγάλο ποσοστό διανυκτερεύσεων σε αυτό, με ένα μεγάλο ποσοστό αυτών που θα φάνε στα καλά, θα φάνε στην πυρηνικάστοτε περιοχή, θα χρησιμοποιήσουν οποιασδήποτε μίνι μάρκετ, σούπερ μάρκετ, βενζινάδικα, περίπτερα, τουριστικά προϊόντα, αυξάνει κατά πολύ του τζίρου περιοχής κατά τη χειμερινή περίοδο. Πέραν τούτου, ένα χιονοδρομικό κέντρο σαν τα Καλάβρητα απασχολεί 70 υπαλλήλους άμεσα και άλλους 60 έμεσα με επιχειρήσεις τρίτων που εδρεύουν και στεγάζονται μέσα στον χώρο του χιονοδρομικού κέντρου. Αυτό μπορείτε να καταλάβετε τι σημαίνει για τις θέσεις εργασίας που απασχολούνται,
τι σημαίνει για τις ασφαλείς αυτών των ανθρώπων, για τις οικογένειές τους. Οπότε η βιωσιμότητα ενός χιονοδρομικού κέντρου δεν μπορούμε να τη δούμε καθαρά σαν την αναγκαιότητα της βιωσιμότητας μιας επιχείρησης, αλλά πρέπει να δούμε και όλες τις παράπλευρα συν που έχει η λειτουργία του. Κύριε Σπυρόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας στο CNN Greece. Σας ευχαριστώ.